σήμερα. Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις για τις προωθούμενες περικοπές στα ειδικά μισθολόγια. Αστυνομικοί, πυροσβέστες και λιμενικοί το πρωί για μία ώρα απέκλεισαν συμβολικά το σταθμό της πυροσβεστικής στην πλατεία Κύπρου. Καθώς μέρα με τη μέρα οι αντιδράσεις φουντώνουν, την 5η 20 Σεπτεμβρίου θα διαδηλώσουν ενάντια στις περικοπές στην πλατεία Ελευθερίας στις 11 το πρωί. Η επιβίωσή μας, η αξιοπρέπειά μας και η δυνατότητα να εκτελέσουμε το καθήκον μας δεν είναι πια ούτε αυτονόητα ούτε δεδομένα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να σταθούμε δίπλα στον πολίτη, όπως ορίζει το καθήκον μας, είναι να μην υποβιβαστούμε σε επίπεδα εξαθλίωσης. Το σύνθημά μας πίσω λέει: προστατέψτε αυτούς που σας προστατεύουν. Αυτό ζητάμε από την κοινωνία, διότι δυστυχώς η κυβέρνηση έχει κλειστά τα αυτιά. Στη συγκέντρωση της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης αποφασίσαμε να αρχίσουμε κινητοποίηση σε τοπικό επίπεδο, προκειμένου να ενημερώσουμε τους φορείς, τους βουλευτές και τον κόσμο για τα προβλήματά μας, τα οποία έχουν φτάσει σε πολύ δύσκολο επίπεδο, με αποτέλεσμα να επηρεάζουν και την ασφάλεια έξω του κόσμου. Οι εκπρόσωποι των ενστόλων τόνισαν για άλλη μία φορά πως οι άνθρωποι των σωμάτων ασφαλείας βρίσκονται ήδη σε τραγική κατάσταση και εμφανίστηκαν βέβαιοι πως οι περικοπές θα έχουν αντίκτυπο και στην εργασία τους. Μετά από τόσα χρόνια νεκρούς και τραυματίες συναδέλφους που έχουμε τόσους, το επάγγελμά μας δεν έχει αναγνωριστεί ως επικίνδυνο και ανθυγιεινό. Αρκεί να καταλάβετε ότι αν περάσει το μέτρο του 16% μείωση επί των μεικτών και αναστολή πληρωμής νυχτερινών και πεθυμέρων, φτάνουμε σε μείωση μηνιαία περίπου 600 ευρώ το μήνα. Από το 2009 έως και σήμερα, το εισόδημα των εστόλων έχει μειωθεί κατά 35% περίπου. Ο κατήφορος αυτός πρέπει να λάβει τέλος. Οι ένστολοι των σωμάτων ασφαλείας, από εκφραστές της Βούλησης Ασφάλειας της Πολιτείας, μετατρέπονται σε αποδιοπομπαίοι τράγοι της ελληνικής κοινωνίας. Το μεσημέρι, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου, κατά την ανοιχτή συνεδρίαση των Διοικητικών Συμβουλίων των Ενώσεων, συζητήθηκαν όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, παρουσία εκπροσώπων του Κοινοβουλίου αλλά και του Εργατικού Κέντρου. Πρέπει να παρευρίσκονται στη μεγάλη συγκέντρωση που θα γίνει την Πέμπτη, να ενημερώσουμε όλους τους τοπικούς άρχοντες και τους βουλευτές για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε και τα προβλήματα που πάνε να μας βάλουν παραπάνω, χωρίς από αυτά που έχουμε ήδη και προσπαθούμε να τα λύσουμε. Από την άλλη, σε τοπικό επίπεδο υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην έλλειψη προσωπικού, μονίμου προσωπικού. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα σε ό,τι αφορά την συντήρηση των ήδη υπαρχόντων αυτοκινήτων, αλλά και έλλειψη νέων οχημάτων. Και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο να έχουμε καύσιμα να κινηθούν τα οχήματα. Προεκλογικά μας υποσχέθηκαν ότι δεν θα κάνουν περικοπές. Μετεκλογικά μας φέρουν περικοπές. Προεκλογικά μας έδωσαν όρκους τιμής για την ενίσχυση του ρόλου του ενστόλου στην κοινωνία. Σήμερα καταπατούν τους όρκους τους. Αύριο Τρίτη, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, συμβολικός αποκλεισμός θα πραγματοποιηθεί στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, ενώ την Τετάρτη την σκυτάλη παίρνουν οι λιμενικοί.